Μία πελάτησα με ρώτησε αν είχα τελειώσει το σχολείο, γιατί ζητούσαν, άνοιξε τότε το πρώτο Κόντινετ και ψάχνανε άτομα για τα ράφια του Κόντινετ και ψάχνανε τελειόφοιτους ηλικίου. Μάλιστα. Η κοπέλα λοιπόν αυτή με ρώτησε αν είχα τελειώσει το λύκειο και μου της είπα ότι δεν το είχα τελειώσει, γιατί οι γονείς μου, γιατί. Ναι. Και με πήρε η κοπέλα αυτή και με πήγε, υπέγραψε και η δαιμόνας μου και με πήγε στο σχολείο και πήγα στο νυχτερινό λύκειο. Μπράβο. Με το νυχτερινό λύκειο, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο, με το νυχτερινό τυχαίνει και πηγαίνουν πρώτη φορά στο Παρίσι εκδρομή το λύκειο. Και τους παρακαλώ, παρόλο που δεν ήταν η τάξη μου, να με πάρουν μαζί τους. Θα σου πω ότι οι πελάτησές μου, οι άνθρωποι από το κομμωτήριο, μου έδιναν μπουρμπουάρ, μου έπαιρναν λαχνούς, γιατί πουλούσαμε λαχνούς όπως το κάνουν και τώρα τα παιδιά, ναι, για ναι, να ναι. πάρουν εκδρομή. Και έτσι πήγα για πρώτη φορά στο Παρίσι. Σε ηλικία 17 χρονών περίπου. Ήξερα ότι εκεί ήταν ο δρόμος μου. Το ήξερα. Πάντα ήταν σαν να το βλέπω, σαν κάτι να με καλούσε. Αν θα σας δείξω το τετράδιο του σχολείου μου, σε κάθε σελίδα από το δημοτικό και μετά έγραφα. Κάποια μέρα θα πάω στο Παρίσι. Εγώ νομίζω ότι το Παρίσι είναι αυτό που θα κερδίσω τη ζωή μου. Δηλαδή κάθε σελίδα που γυρνάς βλέπεις τέτοια μηνύματα μέσα. Μικρά, μικρά, μικρά. Ήταν σαν να στόχευα. Έβαζα ένα στόχο που ήταν πολύ μακρινός, ναι, για μένα. Το φανταζόσουν. Αυτό το ταξίδι ήταν σημαντικό σημείο στη ζωή σου. Έπαιξε, ναι, καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό. Εγώ δούλευα στο κομμωτήριο από τα 12. Οπότε το Παρίσι για μένα ήταν L'Oréal Paris, διαφημίσεις όλα. L'Oréal Paris. Ήξερα λοιπόν ότι τη στιγμή που ήταν όλα αυτά που έβλεπα στην τηλεόραση, στα περιοδικά, ήξερα ότι εκεί ήταν η πηγή της μόδας. Στο κομμωτήριο που δούλευα λοιπόν με βοήθησε η ιδιοκτήτρια του κομμωτηρίου που δούλευα, να είναι καλά η Μαρία Μάρκο, με βοήθησε να μου βρούνε μια σχολή στο Παρίσι και εφόσον είχα κάνει όλο αυτό το connection, ας πούμε, θα πήγαινα, ναι, εγώ στη σχολή, δεν ήθελα να πάω εκδρομή με το σχολείο. Εκείνη την εποχή λοιπόν τυχαίνει και είναι διευθυντής της Γαλλίας ένας Έλληνας. Ένας Έλληνας ήταν γενικός διευθυντής της Γαλλίας της L'Oréal. Από τότε ήμουν παιδάκι, 17 χρονών περίπου ηλικία, 17-18 χρονών εκεί, και ο άνθρωπος με αγκάλιασε, παρόλο που δεν είχα καμία σχέση με τη L'Oréal, μου έδειξε το δρόμο, στη σχολή εκείνη δεν με πήρανε ποτέ, του Παρισιού, όμως αυτός, ναι, Ρουμπέν ήταν το όνομά του, ήταν Γάλλος με ελληνική υπηκότητα, κάτι τέτοιο ο άνθρωπος, μιλούσε ελληνικά και με βοήθησε πάρα πολύ. Εκείνος λοιπόν με έστειλε σε πάρα πολύ μεγάλα κομμωτήρια του Παρισιού. Κάθε μέρα δούλευα σε ένα διαφορετικό κομμωτήριο. Τρελή εμπειρία αυτό. Τρελή εμπειρία. Από μόνο του φαντάζεσαι λοιπόν σε ένα παιδί τι κίνητρο μπορεί να είναι και πώς ο δρόμος ανοίγει ξαφνικά από το πουθενά και από το τίποτα. Θα σου πω ότι χρήματα δεν είχα. Θα σου πω ότι δεν είχα να φάω πολλές φορές, όμως εγώ αυτό που ήθελα να κάνω, το έκανα. Και δεν έπαιζε να μην το κάνω κιόλας αυτό που ήθελα. Δεν έπαιζε, δηλαδή δεν το έβαζα καθόλου μέσα στο μυαλό μου. Πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες, ακόμα χαίρομαι, τα σκέφτομαι. Τρελό. Αν δεν το έκανες αυτό, τίποτα θα γινόταν σίγουρα, γιατί, ρε παιδί μου, κανένας δεν θα το έκανε τότε. Και εδώ τώρα είναι που βλέπουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν τελικά. Είναι αυτοί που έκαναν πράγματα που πολύ λίγοι θα έκαναν. Δηλαδή, κανένας δεν θα έμενε εκεί να ζοριζόταν οικονομικά. Όλοι σκεφτόμαστε τι να σπουδάσουμε, πώς να βρούμε μια καλή δουλειά, πώς να βγάλουμε χρήματα, και όχι να σκεφτούμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι στην τέχνη μας, να δούμε μεγαλύτερες εικόνες και να εξασκηθούμε ουσιαστικά σε αυτό που αγαπάμε. Και νομίζω ότι εκείνη η παγίδα που μας κρατάει μακριά από τα όνειρά μας, έτσι. Έτσι, και να σου πω και κάτι. Πιστεύουμε, εγώ θα σου πω ότι, δηλαδή και τώρα σήμερα όλοι οι φίλοι μου, γνωστοί μου όλοι, δεν πιστεύει κανείς ότι εγώ δεν έχω αυτοπεποίθηση ή δεν είχα αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ποτέ κανείς δεν πίστευε ότι δεν ήμουν ένα άτομο χωρίς αυτοπεποίθηση. Δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση. Δεν είχα καθόλου αυτοπεποίθηση. Την κέρδισα μέσα από τις διαδικασίες. Πίστεψε με αυτό. Πολύ ωραίο, δηλαδή, αυτό που λες. Ναι, γιατί λένε και σήμερα, μα δεν έχω αυτοπεποίθηση, δεν μπορώ, δεν μπορείς. Και σήμερα στην Ακαδημία έχω παιδιά που πραγματικά, ας πούμε,
δυσκολεύονται τόσο πολύ να κάνουν πράγματα. Θέλουν ένα κίνητρο, θέλουν κάτι, θέλουν να πιαστούν από κάπου. Και να σου πω και κάτι, το δικαιά το κόσμος, δηλαδή πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες, πρέπει να προσπαθούμε, πρέπει και αν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον, κάντο. Δηλαδή, εμένα είναι γραμμή μου, γιατί και εγώ τόσο, γιατί και εμένα κάποιος με βοήθησε. Είναι σημαντικό αυτό. Αν θυμόμαστε όλοι τα παλιά, γιατί πολύ τα ξεχνάμε, έτσι, όλους κάποιος μας βοήθησε. Κανείς δεν πάει μόνος του τελείως. Ναι.